Τι άλλο έχει. Δοκιμάστε τα παιδιά, δεν χρειάζεται να κουράζεστε, κυχή. Απλά τα ψήνετε. Έμαθα και το κυχή. Απλά τα ψήνετε. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κανέλα και ζάχαρη μέσα για να μην. Και στο ταψί τη. Και στο ταψί τη, παιδί μου, παίρνει το πακέτο όπω είναι παγωμένο, το βάζει στο φούρνο στου 190 στον αέρα. Αγαπάει η μπουγάτσα τον αέρα, ψήστε το εκεί κανένα 40 λεπτό, 35 λεπτά να ροδίσει, γιατί έτσι είναι η μπουγάτσα η σωστή. Και ωραία ποιότητα, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Τι θέλω, πολύ απλά πράγματα θέλω. Στην ουσία, ό,τι έχετε μέσα στο ψυγείο σας θέλω. Εντάξει, εγώ μπορεί να βάλω μοτσαρέλα μέσα για να το κάνω πίτσα. Μπορείτε να βάλετε ένα οποιοδήποτε τυρί έχετε τώρα στο ψυγείο. Πάμε να γράψουμε πολύ απλή συνταγή για εσάς που δεν θέλετε να χαλάτε χρόνο στην κουζίνα, αλλά θέλετε να τρώτε νόστιμα και ωραία. Ένα πακέτο ζύμη για πίτσα από σπίτι της Αλφα, 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ίσως και λίγο λιγότερο άμα θέλετε, άμα δεν σας αρέσει πολύ έντονη γεύση, μία σχελίδα σκόρδο ψήλο κομμένο. Τώρα θέλετε να βάλετε λίγη κέτσαπ, θέλετε να βάλετε λίγη σάλτσα ντομάτας από αυτή που φτιάχνετε για την πίτσα σας, ό,τι και να βάλετε μια χαρά θα γίνει. 2 μπάλες μοτσαρέλα. Τώρα είπαμε, αν δεν έχετε μοτσαρέλα και θέλετε να το κάνετε αυτή τη στιγμή, θα βάλετε ό,τι τυρί έχετε στο σπίτι και με φετούλα μια χαρά γίνεται. Απλά η μοτσαρέλα τσιχλώνει. Ρε αγάπη, και εγώ θέλω μια γουλιά. Έλα να το μοιραστούμε, θα το μοιραστούμε. Πάρε εσύ αυτό. Έχει κι άλλο εκεί πάνω. Να το πιω. Πιες. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ένα ωραίο κασεράκι να που εμένα μου αρέσει και τσιχλώνει κι αυτό, ε. Ό,τι ένα τυρί, κασέρι, απλό. Ό,τι τυρί θέλουμε βάζουμε μέσα. Και βασικά μπορείτε να το κάνετε και γλυκό, έτσι. Θα σας τα πω στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί εγώ με αυτή τη ζύμη τρελαίνομαι και κάνω διάφορες παραλλαγές και το ένα είναι γίνεται πιο ωραίο από το άλλο, γιατί παίζω. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα έχω πάρει το ζυμάρι μου, τη ζύμη για πίτσα από σπίτι της Αλφα. Είναι μια έτοιμη ζύμη με προζύμη, σαν να την έχουμε φτιάξει στο σπίτι μας. Πολύ ωραία. Έχει φουσκώσει ήδη μία φορά, την έχουμε κάνει κομμάτι και είναι έτοιμο για να κάνετε την πίτσα σας. Είναι λοιπόν ένα πακέτο που έχει μέσα 2 φύλλα. Ωραία ζύμη. Πάμε εδώ. Ανάλογα με το τι μέγεθος θέλετε να φτιάξετε. Ναι, γίνεται πολύ ωραίο, Φέι. Ανάλογα με το τι μέγεθος θέλετε να φτιάξετε, υπολογίζετε και πόσα κομμάτια θα βγάλετε. Αν θέλω τα κάνω πιο μεγάλα, αν θέλω τα κάνω πιο μικρά. Αυτό, it's up to you. Που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Το παίζεις και το αγγλικό. εννοείται, αν δεν το έπαιζε το αγγλικό, τι θα έκανα, πήγαινε έλεγε στις Αμερικές, δεν είπε. Εντάξει, κάνω τα λάθη μου, αλλά δεν κολλάω πουθενά. Αυτό είναι. Σε έχεις κάθε αέρα. Ταξίδι που κάνω, κάνω και συζητήσεις, κλείνω ραντεβού, πάω στο δικηγόρο μου, τα κάνω όλα. Αλήθεια. Μια χαρά τα βγάζω πέρα. Τα βγάζεις πέρα. Με τα mail έχω ένα θέμα, γιατί μου έρχονται κάτι. Έκανα λίγα αγγλικά όταν ήμουν μικρή και μετά με τον κόσμο. Εγώ έχω συναναστροφεί με Αμερικανούς και με Ευρωπαίους. Εμπειρικά δηλαδή. Από το μίλα. Από το μίλα. Έτσι είπαμε. Εγώ από τα 12-13 με είχαν στο ξενοδοχείο, εκεί. Α, δούλευα. Λόγω τουρισμού. Τα καλοκαίρια δούλευα. Γι' αυτό είχαμε και πάρει. Είχα πάρα πολλούς φίλους όλο τον κόσμο. Και με στέλνανε. Τι έκανε τους φίλους. Χριστούγεννα και Πάσχα. Με στέλνανε οι γονείς. Στην Αθήνα πρώτο ήρθα 17 χρονών. Οι γονείς μου με βάζανε στο αεροπλάνο τότε στην Πάρο. Τρανζίτ και πήγαινα. Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία. Με περιμέναν οι φίλοι μας. Καθόμουν λίγες μέρες μαζί τους. Σοβαρά. Ναι. Μπράβο στην κυρία Κωνσταντίνα. Βέβαια, είναι πολύ προχώ. Ανοιχτό μυαλό. Και ο μπαμπάς και η μαμά ήταν πολύ προχώ. Μόνο μια φορά που ξύρισα το κεφάλι μου, τρελάθηκε. Ναι. Στα τι έκανες! Με βλέπει και παθαίνει σοκ. Αυτό θέλω να το. Ξύρισες το κεφάλι σου. Ήταν πολύ στη μόδα τότε, βέβαια. Τώρα, μα βλέπω τη φωτογραφία, γελάω. Αλλά εντάξει. Αργυρώδη σου το είχα. Παιδί μου. Σέγα για ποιο συντηρητή είσαι τρελή. Με μία φράτζα έμεινα και όλο το υπόλοιπο κεφάλι ξυρισμένο. Και με περνάει, βάζει με το αυτοκίνητο και σταματάει, κοιτάει. Στην Πάρο, τώρα μια μικρή κοινωνία. Παθαίνει σοκ, έτσι. Μέχρι. Του λέω μπαμπά. Μπαμπά, τι χάλια είναι, δεν ξέρω. Εκεί τρελάθηκε. Κυνήγαγε. Δεν τη φέρεις τη φωτογραφία να γελάσουμε. Η Πάρος είναι. Ναι, θα τη φέρω να γελάσουμε γιατί όντως θα γελάσουμε. Η Πάρος είναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Πολύ, το ναι, είναι πολύ μικρή κοινωνία, αλλά πολύ προχώ από είναι τα προχώ. Χρόνια τα ξέρεις πολύ παλιά. Γιατί. Γιατί όταν έρχονται από το 60, κόσμος, και, το... και βλέπουν ας πούμε άλλες συμπεριφορές, τις δέχονται κιόλας. Είδατε τι έκανα. Έπιασα εγώ τη συζήτηση εδώ με τη Φέη, να σας πω τα δικά μου. Έβαλα λοιπόν, πήρα τη ζύμη μου, αφού την έχω ξεπαγώσει καλά. Η ζύμη όταν είναι στην κατάψυξη, γιατί εκεί συντηρείται, δεν έχει συντηρητικά και τη βάζουμε στην κατάψυξη. Όταν λοιπόν η ζύμη είναι στην κατάψυξη, τη βγάζω πάνω στον πάγκο μου και ξεπαγώνει περίπου σε 2 με 2,5 ώρες. Όμως μπορώ από το βράδυ της προηγούμενης να την έχω να ξεπαγώνει σιγά σιγά μέσα στο ψυγείο μου. Αλεύρωσα λοιπόν πολύ καλά τον πάγκο μου, σαν να ανοίγω ένα φυλαράκι. Σαν να το ζύμωσα εγώ τώρα εδώ, σαν να το ζύμωσα εγώ και να το ανοίγω, το μεγαλώνω όσο περισσότερο μπορώ. Θέλω να κάνω μεγαλύτερη την επιφάνειά του. Λεπτότερη τη ζύμη, γιατί δεν κάνω μια κλασική πίτσα, κάνω κάτι άλλο.
άλλο πράγμα. Κάνω απλώς άλλο πράγμα. Χρησιμοποιείς αυτή τη ζύμη. Χρησιμοποιώ αυτή τη ζύμη, μπράβο. Είναι μια ζύμη που παίζω πάρα πολύ μαζί της. Το σχήμα το θέλουμε έτσι τόσο. Συγκεκριμένα την Κυριακή έπαιζα. Και κάνω τις νεράτητες, νεράτες τυρόπιτες και τη δίνω μια στο Μανώλη που είναι ο γρουσούζης της φύσης και δεν του αρέσει τίποτα και ποτέ. Και μου λέει, πω πω, τι ωραίο πράγμα αυτό, τι έχεις κάνει. Και του λέω, είναι η ζύμη της πίτσας που έπαιζα. Να σου πω, Αργυρούλα, το σχήμα το θέλεις, δηλαδή βλέπω το κρατάς. Το κρατάω το σχήμα όσο περισσότερο μπορώ, αν και θα κόψω τώρα, θα κόψω όσο πιο μεγάλο το ανοίξω, τόσο πιο πολλά κομμάτια θα βγάλω, έτσι. Απλά θα είναι πιο λεπτή η ζύμη μου. Τη μισή θα την κάνω πίτσα και την άλλη μισή θα σας την κάνω νεράτη. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Θέλω σε ένα μπολάκι, εδώ, μια σταγόνα λάδι. Κάτσε γιατί μου έχει φύγει από αυτή. Εδώ. Στο βάλω εγώ. Ναι, βάλω στο μέσα γιατί κάτι λέει και δεν την ακούω. Να λέτε σε μένα. Ουχου, δεν άκουσα τα κοριτσάκια μου. Ξανά. Ναι, τέλεια βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, λίγη ρίγανη μέσα. Λίγο αλατάκι μέσα. Απλά, παιδιά, πολύ απλά. Η γεύση που βγάζει είναι πίτσα μαργαρίτα. Είναι τέλειο. Απλά είναι λιώτικο. Πίτσα μαργαρίτα. Και λίγο σκορδάκι μέσα τώρα, άμα θέλετε, βάλτε το. Μπορείτε το σκόρδο να το βάλετε απλά έτσι λιωμένο μέσα στο λάδι λίγη ώρα. Πώς να πάρει αρώματα. Που κάνουνε, έτσι, για πρωινά, για... Τέλεια. Θα κάνουμε μία μέρα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα σας κάνω κάτι ωραίο για πρωινό και για απογευματινό και για βραδινό. Είναι τέλειο. Λοιπόν, λάδι, λίγο ρίγανη, λίγο σκόρδο, λίγο αλατάκι. Θα λείψω την επιφάνειά μου. Τώρα θα κάνω το μισό για να προλάβω να σας το δείξω. Αλείβω την επιφάνεια έτσι ωραία εδώ. Κάτσε να το κόψω. Τα σχήματα τα βάζετε όπως θέλετε, ναι. Έτσι μην μου αγχώνεστε. Τι σχήμα θα βγει, ανάλογα με το πώς θα κόψετε. Για να γλιτώσω χρόνο τώρα σας το κάνω αυτό. Θέλω να δείτε πώς κάνω και την εράτη. Λοιπόν, έχουμε μοτσαρέλα εδώ. Έχουμε μια μπαλίτσα μοτσαρέλα εδώ. Ας βάλουμε κι άλλη λίγη πιο δίπλα. Κόψω ένα κομμάτι εδώ. Βάζω, είπαμε, μοτσαρέλα, παιδιά, γιατί τσιχλών. Είναι πιο τσιχλωτή. Αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε εσείς. Εδώ, εδώ και μια σταγονίτσα σάλτσα, αλλά μια σταγόνα μόνο. Σάλτσα η οποία είναι έτοιμη, φτιαγμένη. Ναι, μια έτοιμη σαλτσούλα ή λίγο κέτσαπ, το πιο εύκολο που έχετε στο σπίτι, ή ένα κομματάκι ντομάτα, ό,τι θέλετε. Πάμε. Το σκεπάζω, είτε το αφήνω τετράγωνο. Τι μου βγαίνει αυτό το πράγμα. Είτε το αφήνω τετράγωνο, είτε το κόβω με ένα ωραίο κουπάτ, φροντίζοντας να μπει μέσα το τυρί μου, έτσι. Μην μου κόψετε εδώ που το τυρί να πετάει έξω, πρέπει να μπει μέσα το τυρί μου. Με ένα μεγάλο κουπάτ, με ένα μεγάλο μπολάκι. Και θα πατήσουμε με τα δάχτυλα. Θα το κλείσουμε γύρω-γύρω ωραία με τα δάχτυλα. Θα ανάψω εγώ να φύγει και ο αέρας, έτσι όπως το πατάω τώρα θα φύγει και ο αέρας που έχει μέσα. Θα ανάψουμε τα μάτια, άναψε και τα δύο, Φέη. Και τα δύο. Α, την μπουγάσα την έβγαλα. Την έβγαλα. Τρόμαξα. Άρε, Βαγγέλη. Εγώ νόμιζα ότι έχω την μπουγάτσα. Του λέω, κάνε μου νόημα, μην ξεχάσω την μπουγάτσα στο φούρνο. Και αυτός μου κάνει νόηματα που λερώθηκα. Μα στην κουζίνα είμαστε, ρε Βαγγέλη, δεν θα λερωθούμε. Λοιπόν, το πατάω λοιπόν ωραία, να φύγει από μέσα ο αέρας. Και πάμε να σας δείξω μέχρι να ζεσταθούν τα μάτια να κάνουμε γρήγορα και μια νεράτη. Νεράτη, τα κορίτσια μου στα κριτσά της Κρήτης που κάνουν τις ωραιότερες νεράτες, τυρόπιτες, η Κατερίνα και οι φίλες της από το Σύλλογο Γυναικών κάνουν τέλειες νεράτες, τυρόπιτες. Φαντάζομαι. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα συνέδριο στην Κρήτη. Έχει κριτικές τώρα. Εντάξει, είναι αστέρια. Τα κορίτσια με το τίποτα δηλαδή μας έκαναν φαγητό. Τα φιλιά μας στην Κρήτη. Μας είχαν χίλια πράγματα, αλλά θέλω να πω με λίγο αλεύρι, με λίγο νερό και λίγο τυράκι, βέβαια. Λοιπόν, βάζω σκέτο. Τι τυρί έβαλες εδώ? Εδώ έβαλα φέτα. Φέτα. Και δεν έχεις βάλει από κάτω λαδάκι εδώ? Εδώ δεν έβαλα τίποτα. Λίγο απλά νερό. Βάζω λίγο νερό για να την κλείσω. Τώρα μάλιστα. Το μέγεθος εξαρτάται τι μέγεθος θέλετε να το κάνετε. Μικρό, μεγάλο, μεγάλα τα κάνουν αυτά συνήθως. Ας βάλω ακόμα λίγο τυράκι να το κάνουμε έτσι χορταστικό, γιατί ο Γιώργος περιμένει φαΐ. Ήρθε να πάρει από εδώ, αλλά του λέω μην αγγίξεις τώρα, να δείξουμε πρώτα τι έχω κάνει και μετά. Και σ' άκουσε. Ναι, μ' άκουσε. Λοιπόν. Έτσι, θέλω να μου ισιώσετε λίγο το γύρω-γύρω. Πάλι στρογγυλό. Όχι, όπως θέλουμε το κάνουμε. Το στρογγυλό, όπως και να το κάνεις, Φέη μου, ψήνεται και γίνεται τόσο νόστιμο. Αυτό είναι. Είναι αυτό. Είναι αυτό που έφαγα, είναι αυτό. Αυτό έφαγες. Το οποίο έτσι και όπως γιατί είναι... τέτοια γεύση, ωραία, έλα, πλούσια. Αυτό λοιπόν τώρα είναι αναμένο το μάτι μου. Ωραία. Δεν θέλω πάρα πολύ δυνατή τη φωτιά. Για να κάνω την νεράτη, την κριτική νεράτη τυρόπιτα, θέλω λίγο νεράκι. Εδώ. Δεν βάζω λάδι στο τηγάνι καθόλου. Όχι. Το ένα θα σας το κάνω τηγανιτό, το άλλο θα σας το κάνω χωρίς τηγάνι, με νερό. Θα βάλω λοιπόν το αντικολλητικό μου τηγάνι να κάψει, θα βρέξω καλά την επιφάνεια και από πάνω και από κάτω, θα το ρίξω μέσα και την αφήνω να ψηθεί και να γίνει τέλεια. Κοιτάξτε το τι ωραίο που είναι. Είναι σαν δύο κρεπούλες. Φανταστικό. Παιδιά, δείτε το, είναι τέλειο. Κοιτάξτε εδώ γιατί είναι πραγματικά. Και πόση ώρα θα ψηθεί από τη μία και πόση ώρα από την άλλη. Θέλει περίπου 3-4 λεπτά.
Να το προσέχω όμως, μη μου καεί. Μάλιστα. Βάζω τα χεράκια μου στο νερό, ελάτε εδώ να δείτε τι κάνουμε. Βάζω τα χέρια μου στο νερό και όσο ψήνεται, βουτάω στο νερό και το πατάω. Α, όσο ψήνεται, δεν θέλω να μου γίνει γιατί? Φουσκωτό. Δεν θέλω να είναι φουσκωτό, θέλω να μου για γίνει. Να... Ναι, πλακέ. Λιώνει το τυρί μετά και γίνεται μια ευθεία. Θα προλάβουμε να το γυρίσουμε. Και να σου πω κάτι. Και βάζεις εδώ και μέλι μετά. Α, ναι, βάζω μέλι από πάνω γιατί είναι τέλειο. Του πάει πάρα πολύ. Αλλά και άμα θέλεις το κάνεις και με λάδι. Σαν τη ροπιτούλα σκέτο.